Στο Βελιγράδι βρίσκεται από χθες Τρίτη το βράδυ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Σερβία αποτελεί δεύτερο σταθμό της μήνης περιοδίας του Τούρκου Προέδρου σε χώρες των Βαλκανίων, καθώς χθες επισκέφθηκε την Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ αύριο Πέμπτη θα μεταβεί στην Κροατία. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπέγραψαν 7 μνημόνια συμφωνίας ο πρόεδρος Ερντογάν και Βούτσις. Ο δεύτερος δήλωσε πως είναι πρόθυμος να αγοράσει και μία πανδρωμένα αεροσκάφη Μπαϊρακτάρ από την Τουρκία. Κατά τις συναντήσεις μας, αξιολογήσαμε τα βήματα που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Συναντηθήκαμε για να ανταλλάξουμε ιδέες για περιφερειακά και διεθνή θέματα. Η τουρκική υπηρεσία συνεργασίας και συντονισμού θα έχει πραγματοποιήσει 350 έργα και δραστηριότητες στη Σερβία έως το τέλος του 2022. Θα ξεκινήσουμε την αποκατάσταση της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς, τον Μπαϊρακλή Τζαμί, το συντομότερο δυνατό. Ο όγκος των συναλλαγών μας διατήρησε σταθερή ανωδική πορεία παρά τις συνθήκες επιδημίας. Το επιχειρηματικό φόρουμ Τουρκία-Σερβίας, στο οποίο θα παρευρεθούμε με τον κύριο Πρόεδρο, είναι ένας δείκτης της θέλησής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βούτσιτς για την υποστήριξή του στους επιχειρηματίες μας. Ο ολοκληρωμένος κρατικός δρόμος είναι έργο της οραματικής προσέγγισης του κυρίου Βούτσιτς. Θα ξεκινήσουμε την αποκατάσταση της κοινής μας κληρονομιάς, του Μπαϊρακλή Τζαμί, το συντομότερο δυνατό. Είμαστε ικανοποιημένοι που επιτεύχθη η συμφωνία με το Κωσυβοπαίδιο. Ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί η συμφωνία το συντομότερο δυνατό σε άλλα προβληματικά ζητήματα. Τελειώνοντας τα λόγια μου, εύχομαι η επίσκεψή μας να είναι επωφελής για τις χώρες μας και την περιοχή μας. Γίνονται σημαντικά βήματα για την αναμόρφωση των ιστορικών κτηρίων. Σήμερα έχουν απομείνει κάποιες μικρές λεπτομέρειες από τις οποίες εξυγχρονίστηκε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους Τούρκους εργαζόμενους, όσο και τους Τούρκους επιχειρηματίες για την υποστήριξή τους. Ελπίζουμε να κάνουμε βήματα τον επόμενο χρόνο σχετικά με την αγορά οχημάτων Bayraktar. Ελπίζουμε η Σερβία να τα αγοράσει. Θα θέσουμε τα αιτήματά μας σχετικά με την αγορά του Bayraktar. Σε αυτό το πλαίσιο καταθέτουμε τα αιτήματά μας. Υποβάλλουμε κάποιες μελέτες συνεργασίας σχετικά με την εκπαίδευση μεταξύ διαφορετικών υπουργείων στο πλαίσιο της άμυνας. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους επισήμους και την αντιπροσωπεία. Συζητήσαμε την κατάσταση στην Ουκρανία και το ενεργειακό ζήτημα. Συζητάμε επίσης τη στήριξη που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία. Ανταλλάξαμε απόψεις για τη σχέση με το Αζερμπαϊτζάν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.